Η Ελλάδα σε συνεργασία με τον Google για προώθηση του τουρισμού. Καλό. Ακούγεται καλά. Χρειάζεται να προωθηθεί περισσότερο ο τουρισμός. Και η ποιότητα βεβαίως, έτσι. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη ακόμα, αλλά από εκεί και πέρα φταίμε και εμείς. Δηλαδή φταίει και η υποδομή η δική μας. Μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμεθα με τον τουρισμό, δεν καταφέραμε τα βασικά πράγματα ούτως ώστε να διεκδικούμε καλούς και εξίσου καλούς πελάτες, ποιοτικούς πελάτες, γιατί δεν μας λείπει η ποσότητα, μας λείπει η ποιότητα των πελατών. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η Ρόδος και τα νησιά μας έχουν ζήτηση από το εξωτερικό. Αυτό θα είναι πολύ καλό, γιατί μπορούν και στο ίντερνετ να δει όποιος κόσμος τι ωραία είναι η Ελλάδα και τι ωραία είναι τα νησιά μας. Για να προωθηθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να γίνει και να το προωθήσουν προς τα έξω περισσότερο, ναι. Και μέσω των social media και με εκθέσεις στο εξωτερικό, να στέλνουμε αντιπροσώπους σε εκθέσεις στο εξωτερικό και να ανοιχτούν και σε άλλες αγορές. Ας πούμε και στην αγορά γαστρονομικό τουρισμό, εναλλακτικό τουρισμό, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα φέρει περισσότερο κόσμο και καλύτερο κόσμο ίσως. Ναι, το ενημερώθηκα το πρωί στα blogs. Εντάξει, πιστεύω πως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε αυτό το τομέα, αφού διάβασα ότι θα υπάρξουν και νέες θέσεις εργασίας. Ελπίζω να είναι για καλό. Εντάξει, και η Google είναι ένας κολοσσός. Εντάξει, πιστεύω ότι θα υπάρξουν σημαντική πρόοδο. Μόνο αυτό λέω. Ο Θεός να βοηθήσει να βάλει το χεράκι του. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει η Ελλάδα, ούτε δεν ξέρω σε πόσα χρόνια μπορεί να ξανασηκωθεί πάνω να συνέλθει με τόση φτώχεια. Οι πλούσιοι γίνονται πλησιότεροι και οι φτωχοί γίνονται πιο φτωχότεροι. Αφού το κόσμο εξαρτάται από το ίντερνετ, Google είναι το ίντερνετ, άρα φυσικά και έχει αποτελέσματα. Κάτι θα βγει. Εννοείται. Μα ήδη γίνεται αυτό, έτσι κι αλλιώς. Με άλλους τρόπους. Η Google είναι ένα μεγαθύριο πλέον στο κομμάτι του ίντερνετ, οπότε μου φαίνεται αυτή η κίνηση πως θα έχει αποτελέσματα, βεβαίως. Μακάρι να προωθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Μακάρι. Θα έχει αποτέλεσμα αυτό. Σίγουρα, πιο πολλούς τουρίστες. Και αυτό μπορεί να αναγκάσει και εμάς τους ίδιους και τη διοίκηση, ας πούμε, όχι μόνο της Ρόδου, ενώ κάθε νησιού ή κάθε πόλης να φτιάξει υποδομές της. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει. Οτιδήποτε γίνεται με τα σύγχρονα μέσα έχει αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε και εμείς σαν πολίτες και να προσέχουμε τον κόσμο. Γιατί δεν φερόμαστε σωστά. Δεν ήσαμε στα άξιο εδώ, ούτε στη Ελλάδα ούτε στη Ρόδο. Τίποτα δεν θα γίνει. Αφόσον δεν έγινε τίποτα βελτίωση εδώ και 40 χρόνια, πώς θα γίνει τώρα. Ούτε ο καινούριος δήμαρχος θα μας σώσει. Χειρότερα. Πιστεύω θετικό. Πολύ καλό, γιατί έτσι κι αλλιώς η μεγάλη βιομηχανία που έχουμε είναι ο τουρισμός. Οπότε όσο περισσότερο τουρισμό έχουμε, τόσο καλύτερα είναι. Το θέμα είναι πώς το προσέχουμε το τουρισμό και πώς χειριζόμαστε την τουριστική περίοδο. Δεν ξέρω, έχω λίγο άλλες απόψεις εγώ σε αυτό. Γιατί το Google βοηθάει πολύ κόσμο. As long χρησιμοποιείται το σωστό, με το σωστό τρόπο. I think. Όπως είπα, δεν είμαι αποδέχω άλλες ιδέες. Υποθέτω ότι είναι καλό. Αν μπορούμε να το κάνουμε, υποθέτω ότι είναι καλό.